Σίγουρος για την επανεκλογή του Κώστα Μπακογιάννη στο Δήμο της Αθήνας, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός που με τον εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο περπάτησαν και συνομίλησαν με κατοίκους στην άλλοτε υποβαθμισμένη περιοχή της πλατείας Βικτωρίας. Η μάχη για το Δήμο της Αθήνας έχει πολύ μεγάλη σημασία και βρίσκομαι εδώ για να στηρίξω ανεπιφύλακτα την υποψηφιότητα του δημάρχου, του Κώστα του Μπακογιάννη, για να μπορέσει να συνεχίσει τη δουλειά την οποία έκανε στην προηγούμενη την δημοτική θητεία. Την ίδια ώρα σήμα στήριξη στον υποψήφιο με το Πασόκ, Χάρη Δούκα στέλνει ο Στέφανος Κασελάκης. Πρέπει να χτίσουμε από κάτω προς τα πάνω με ανθρώπους που έχουν υγείωση στην κοινωνία, που θα έχουν όρεξη, καθαρά χέρια. Και μακάρι να υποστηρίξουμε για τον κύριο Δούκα τώρα στο δεύτερο γύρο. Και συγχαρητήρια και λέω και πάλι στον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος έδωσε ένα εξαιρετικό αγώνα. Μήνυμα υπέρ του Χάρη Δούκα εξέπεμψε και ο Στέφανος Μάνος. Την Κυριακή οι Αθηναίοι ελπίζουν να μην κάνουν μεγάλο περίπατο και να πάνε να διαλέξουν δήμαρχο. Έχει σημασία. Με στόχο να ξορκίσουν το 70% της αποχής στο Δήμο Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης και Χάρης Δούκας διασταύρωσαν ταξίφι τους στο τηλεοπτικό πλατό της ΕΡΤ, περιγράφοντας τις προτεραιότητές τους για την επόμενη μέρα. Οι δύο μονομάχοι κονταροχτυπήθηκαν για μια σειρά θεμάτων από την ασφάλεια στις γειτονιές και την τοποθέτηση μη καμερών σε δημόσιους χώρους μέχρι τον μεγαλοπερίπατο και τα αντιπλημμυρικά έργα. Ναι, στις κάμερες. Δεν μπορούμε να έχουμε αστυνομικό σε κάθε γειτονιά. Συμφωνήσαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Οικονόμου, να τοποθετήσουμε κάμερες σε 750 σημεία της πόλης. Στις γειτονιές, στις πλατείες, στις παιδικές χαρές που μιλάω με τους ανθρώπους, δεν μου ζήτησαν κάμερες. Μου ζήτησαν να βλέπουν έναν αστυνομικό, ένα δημοτικό αστυνομικό, για τις κάμερες δεν είναι προτεραιότητά μου. Σε κλειστό συμβόλαιο με την Αθήνα δεσμεύτηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, ενώ ο Χάρης Δούκας έθεσε το δίλημα της κάλπης εν ώψη του δεύτερου γύρου. Κλειστό συμβόλαιο. Είτε είμαι δήμαρχος, είτε είμαι δημοτικός σύμβουλος, η επόμενη πενταετία για μένα είναι πενταετία της Αθήνας. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη ανατροπή. Ξέρετε, η ιστορία είναι γεμάτη από δεδομένους νικητές που ανατρέπονται. Η ιδεολειπτική στάση απέναντι στις ανάγκες των πολιτών καταλόγησε στον Ενδήμαρχο Πατρέων, ο Κώστας Βόλης, ο οποίος αναμετρηθεί στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών με τον Κώστα Πελετίδη, που διεκδικεί την τρίτη θητεία στο Δήμο. Όταν λοιπόν δεν θες την ανάπτυξη στην πόλη, όταν ανήσαι για παράδειγμα τον τουρισμό κρουαζιέρας. Όταν αρνείσαι να φτιάξει μια μαρίνα για τα γιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήμα, έχει να κάνει με το κεφάλαιο,